Today we feel more connected to the city since we are included in a wider community of locals and internationals. We got the opportunity to get more familiar with the works of the communities in Athens, with the Skidia magazine, with Organization Earth, with Social Circus, with Musikarama, and with more and more groups. And that makes us feel more confident to continue working in the city. Το Co-Athens ήταν ένας τρόπος μέσα από τον οποίο οι πρωτοβουλίες αυτές της πόλης, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε πολλές γειτονιές και σε πολλά επίπεδα, μπόρεσαν να έρθουν με έναν πολύ συστηματικό τρόπο σε επαφή με ωφελούμενους πρόσφυγες του Curing the Limbo και να τους βοηθήσουν, να τους υποστηρίξουν στο να συνδεθούν με την καθημερινότητα της Αθήνας. Παράλληλα, οι ίδιοι ωφελούμενοι πρόσφυγες του Curing the Limbo συνέβαλαν στις πρωτοβουλίες των πολιτών της Αθήνας και με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να βελτιώσουν πράγματα στις γειτονιές της και να φέρουν τον κόσμο πιο κοντά. Στο Victoria Square Project δημιουργούμε δράσεις για την κοινότητα με την κοινότητα. Μιλάμε με όρους ισοτιμίας και αντιμετωπίζουμε όλους τους γείτονές μας με τον ίδιο τρόπο. Είναι απαραίτητο στάδιο της ένταξης, η γνωριμία με την πόλη και η επαφή με την πόλη. Και αυτό νομίζω είναι που το έκανε να διαφέρει από άλλα προγράμματα. Είμαστε η ομάδα Ομότζα Ένωση. Είναι μια ποδοσφαιρική ομάδα Αφρικανών προσφύγων, ετούντων άσυλο και παιδιών δεύτερης γενιάς, η οποία συμμετέχει στο Ανεξάρτητο Πρωτάθλημα εδώ και 2 χρόνια. You know, football is not just to play the ball. I have more experience in football. Έτσι λοιπόν δουλέψαμε παράλληλα και δοκιμάζοντας πράγματα, όπως και όλο το Curing the Limbo, δηλαδή επειδή ακολουθεί αυτή τη μεθοδολογία έρευνας δράσης. Έτσι δρούσαμε, δοκιμάζαμε πράγματα, τα αξιολογούσαμε και προχωρούσαμε. Ο τελικός σκοπός μας είναι να προωθήσουμε τη συμμετοχή των πολιτών σε έργα καθαρής ενέργειας, ανεξαρτήτως του background, είτε Ελλήνων είτε προσφύγων. Το Τσίρκο έχει αυτή τη δυνατότητα να σε κάνει συνέχεια να αμφισβητεί τον εαυτό σου. Πραγματικότητα, η μεγαλύτερη πραγματικά δυσκολία στο Co-Athens ήταν η πανδημία, έτσι, και ο εγκλεισμός. Γεια σου, Μενετζέ Λοχανά. Μία Μενετζέ ξελοκομμένη. Ένα κρεμμυδάκι ψιλοκομμένη και μισή πεπεριά πράσινη ψιλοκομμένη. Καθώς το Co-Athens σχεδιάστηκε για να είναι ένα πρόγραμμα αρκετά εξωστρεφές, που έχει να κάνει πάρα πολύ με το δημόσιο χώρο και τις γειτονιές της πόλης, έπρεπε να βρούμε έτσι νέους δημιουργικούς τρόπους διαδικτυακής επικοινωνίας, έτσι ώστε να καταφέρουμε να είμαστε σε επαφή και να συνεχίσουμε να σχεδιάζουμε όλοι μαζί την υλοποίηση των 9 δράσεων του Co-Athens. Λοιπόν, καλή όρεξη να έχετε, παιδιά. Ευχαριστώ πολύ.